Γεια σας, είμαι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Γεννήθηκα το 1782 στη Μεγάλη Αναστάσοβα, στους πρόποδες του Ταϊγέτου. Ο πατέρας μου, σταματέλος Τουρκολέκας, ήταν αρματολός, ξακουστός για την Ανδρία και τη Λεβεντιά του. Η μάνα μου, Σοφία, ήταν αδελφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, άντρα που θα γινόταν θείος και μέντορας μου. Από μικρός έμαθα τα όπλα και την τέχνη του πολέμου. Ο πατέρας μου με δίδασκε υπασία, σκοποβολή και τακτικές μάχης σκληραγωγήθηκα στα βουνά, πολεμώντας Τούρκους και ληστές. Στα 18 μου, βγήκα κλέφτης, ακολουθώντας τα βήματα του θείου μου. Πολέμησα σε άπειρες μάχες, από το Βαλτέτσι και τα Δολιανά μέχρι την Τριπολιτσά και το Μεσολόγγι. Η Ανδρία μου και η Παλικαριά μου έγιναν θρηλυκές. Στα Δολιανά, επικεφαλής 600 ανδρών, νίκησα το στρατό του Κεχαγιάμπεϊ, που αριθμούσε 6.000 άντρες. Γι' αυτόν τον άθλο, οι συμπολεμιστέ μου με ονόμασαν Τουρκοφάγο δεν δίστασα ποτέ να θυσιάσω τα πάντα για την πατρίδα. Πολέμησα με θάρρο και λεβεντιά, ακόμα και όταν ήμουν τραυματισμένο. Στο Μεσολόγγι, μια σφαίρα τρύπησε το στήθο μου, αλλά δεν εγκατέλειψα τη μάχη. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη. Γνώρισα νίκε και ήττες, χαρέ και λύπε. Βίωσα τον πόλεμο και την καταστροφή, αλλά και την ελπίδα και την ελευθερία. Πάνω απ' όλα, όμω, ήμουν ένα Έλληνα πατριώτη. Αφιέρωσα τη ζωή μου στον αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν μετάνιωσα ποτέ. Οι σημαντικές μου στιγμές είναι Το 1806, μοίθηκα στη Φιλική Εταιρεία. Το 1821, συμμετείχα στην Επανάσταση, πολεμώντας σε άπειρες μάχες. Το 1822, διακρίθηκα στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Το 1825, έλαβα μέρος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1827, πολέμησα στην αυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1832, διορίστηκα γενικός αρχηγός της Ανατολικής Τερεάς Ελλάδας. Το 1849, πέθανα στον Πειραιά, σε ηλικία 67 ετών.